Και μετράτε ανάποδα και τις ώρες που μένουν μέχρι τις επαναληπτικές εκλογές. Μία διαδικασία που δεν μπορεί παρά να έχει μονάχα ένα αποτέλεσμα. Την επανεκλογή του Δημάρχου, του Γιώργου του Κοντόσταυρου. Γιατί φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτησες, πλέον στην Κεσαριανή, στην ηρωική πόλη, στην πόλη της θυσίας, στην πόλη της δημοκρατίας και της ειρήνης, οι εκλογές τούτης της Κυριακής πρέπει να επιβεβαιώσουν τη ρότα που οι πολίτες επέλεξαν ήδη από τον περασμένο Μάιο. Και τη ρότα αυτή πρέπει, οφείλουμε, έχουμε χρέος να τη συνεχίσουμε όλοι μαζί. Ενωμένη καλή ώρα, σε μια γροθιά. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε ήδη ξεκινήσει δουλειά. Ο Δήμαρχος έχει ήδη ξεκινήσει έργο. Είναι ένα έργο κοινωνικό, αποφασιστικό, με ενέργειες κατά της φτώχειας και της ανεργίας, με ενέργειες υπέρ των πολιτών που δοκιμάζονται σκληρά από την ανθρωπιστική κρίση. Τι λέμε σήμερα το βράδυ, τι βροντοφωνάζουμε, ότι αυτό το έργο δεν πρέπει επουδενή να σταματήσει την Κυριακή. Αντιθέτως, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το έργο που έχει ξεκινήσει η συνεργασία πολιτών Κεσαριανής πρέπει όχι απλά να επιβεβαιωθεί, πρέπει μαζικά να υπερψηφιστεί. Ας δώσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στις επαναληπτικές εκλογές ένα σαφές και μαζικό μήνυμα. Μία μονάχα φράση. Ότι όλοι μαζί δίνουμε τις λύσεις που χρειάζεται σήμερα και Κεσαριανή. Έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν δήμαρχο, έχουν παράταξη. Είναι ο Δήμαρχος και η παράταξη που αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση και με όρους δημοκρατίας και με όρους ισότητας και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Με τους όρους δηλαδή, και είμαι περήφανη που κοιτάω κάτι χιονισμένα υπερήφανα κεφάλια, με όρους των καλύτερων, αγωνιστικότερων παραδόσεων τούτης της πόλης, της πόλης του Σκοπευτηρίου, της πόλης της υπέρτατης θυσίας. Με αυτούς τους όρους νικήσαμε το Μάιο, με αυτούς θα νικήσουμε τούτη την Κυριακή του Νοεμβρίου. Είναι η πόλη των αγώνων που μας κάνει υπερήφανους από τον Εύρο ως την Κρήτη για ψωμί, για παιδεία, για ελευθερία. Είναι η πόλη που συνδέει το σήμερα με τα βαθύτερα νάματα πολιτικών και λαϊκών αγώνων. Είναι η πόλη, είναι πολίτες μια γροθιά, είναι μια παράταξη που είναι μπροστάρισα, που με συνέστηση της ευθύνης, με ευαισθησία και με ανθρωπιά, αλλά και με αποφασιστικότητα, δείχνει το δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και στον πρώτο, αλλά και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.